Θα ξεκινήσω με το εξής. Την ώρα που καιγόταν η Ανατολική και η Δυτική Αττική και όλες εκεί οι περιοχές και την ώρα που οι κάτοικοι βρίσκονταν αντιμέτωποι για μια ακόμη φορά με τις διαχρονικές ελλείψεις και τα κενά του κράτους, εκείνη ακριβώς την ώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών, το αρμόδιο Υπουργείο μάλιστα για τη στελέχωση μιας σειράς κρίσιμων τομέων και υπηρεσιών, αποφάσισε να καταθέσει στη Βουλή το λεγόμενο νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό αυτό? Προφανώς δεν είναι το κύριο. Όμως είναι απολύτως ενδεικτικό και της βιασύνης και του τυχοδιοκτισμού και της ψηφοθυρίας από τη μεριά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό είναι όντως ένα μνημείο τυχοδιοκτισμού και υποκρισίας, ανοίγοντας ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνους δρόμους, πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους, τους οποίους θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε οι βουλευτές του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Τι κάνει η κυβέρνηση? Φέρνει ένα νομοσχέδιο που καταργεί κάθε κριτήριο από αυτά που είχαν τεθεί με τον υφιστάμενο νόμο του 2019 για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των αποδήμων. Είναι άλλο ζήτημα να μιλήσουμε για το αν πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στο συγκεκριμένο νόμο και είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση, όπου διαμορφώνει ουσιαστικά ένα εκλογικό σώμα το οποίο δυνητικά μπορεί να είναι τεράστιο και ανυπολόγιστο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και ψηφοφόρους που δεν έχουν κανένα απολύτως κοινωνικό και οικονομικό δεσμό με την Ελλάδα. Ψηφοφόρους που μπορεί να μην έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, παρά μόνο για διακοπές. Ψηφοφόρους που διαμορφώνουν κριτήριο και συνείδηση με βάση τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, και είναι απόλυτα λογικό αυτό, των χωρών και των κοινωνιών στις οποίες κατοικούν και με τις οποίες έχουν συνδέσει τη ζωή τους. Και το πιο σημαντικό, ψηφοφόροι που δεν θα υφίστανται, προσέξτε, καμία απολύτως συνέπεια από την όποια πολιτική τους επιλογή. Και για να το πούμε πιο απλά, για να το καταλάβει και ένας κόσμος που μας παρακολουθεί και ο οποίος ενδεχομένως να μην γνωρίζει τα ζητήματα αυτά ή να μην μπορεί να παρακολουθήσει συνταγματικού χαρακτήρα διαλέξεις, να το πούμε πιο απλά, αν δεν υπάρχουν κριτήρια, για παράδειγμα, οι εργασιακές σχέσεις, το αν κάποιος θα δουλεύει 8ωρο ή 10ωρο, θα το συνδιαμορφώνουν και κάποιοι ψηφοφόροι που δεν εργάζονται στην Ελλάδα. Το ποιο θα είναι το ύψος της σύνταξης θα το διαμορφώνουν και κάποιοι οι οποίοι δεν παίρνουν σύνταξη στην Ελλάδα. Το τι σχολεία έχουμε, τι νοσοκομεία έχουμε, όσοι ζούμε στο εσωτερικό, θα το διαμορφώνουν και κάποιοι ψηφοφόροι που δεν θα επισκεφτούν ποτέ αυτά τα σχολεία και αυτά τα νοσοκομεία. Το τι φορολογία θα πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες θα το συνδιαμορφώνουν και κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν πλήρωσαν και δεν θα πληρώσουν ποτέ φόρο στην Ελλάδα. Το τι εξωτερική πολιτική θα υπάρχει θα το συνδιαμορφώνουν και κάποιοι οι οποίοι δεν θα κληθούν να υπερασπιστούν σύνορα. Το τι πυροσβεστική θα έχουμε, τι κράτος θα υπάρχει, τι κρατικός μηχανισμός, θα το συνδιαμορφώνουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα έχουν καμία συνέπεια από τέτοιες επιλογές. Αυτό θα πρέπει να το πείτε έτσι, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα εκείνων που συμφωνούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εμείς τουλάχιστον, σε ό,τι μας αφορά, αυτό θα εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό για τους επικίνδυνους δρόμους που ανοίγει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με το χαρακτήρα τον οποίον έρχεται. Κανένας φυσικά δεν αμφισβητεί, ούτε εμείς, την αγάπη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή. Είναι όμως άλλο πράγμα ένας ψυχικός δεσμός και είναι τελείως διαφορετικός ο πραγματικός κοινωνικός και οικονομικός δεσμός που θα έπρεπε να υπάρχει για την απόδοση δικαιώματος
Δεν έχετε δίκιο, κυρία Υπουργέ, ότι δεν αποδίδεται δικαίωμα. Αποδίδεται δικαίωμα. Και το δικαίωμα αυτό είναι το δικαίωμα συμμετοχής στους εκλογικούς καταλόγους των αποδήμων. Αυτό είναι το δικαίωμα. Δεν είναι επομένως μόνο μια διευκόλυνση, είναι ένα δικαίωμα. Λοιπόν, και οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν ένα δικαίωμα χωρίς να έχουν καμία απολύτως υποχρέωση. Όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες που κατοικούν στη χώρα ή και στο εξωτερικό κάποιοι από αυτούς, προφανώς, όμως πληρούν μια σειρά από κριτήρια και μια σειρά από προϋποθέσεις. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι μια αντίληψη για τη σύνδεση δικαιώματος και υποχρέωσης. Δεν είναι μια αντίληψη του ΚΚΕ. Είναι μια αντίληψη της ίδιας της αστικής λογικής, της κοινής λογικής, θα μπορούσε να πει κάποιος, όσον αφορά την ενεργητική σχέση δικαιώματος και υποχρέωσης. Τι απαντάει η κυβέρνηση σε όλα αυτά, σε όλα αυτά τα επιχειρήματα? Απαντάει με υπεκφυγές, απαντάει με περίσσευμα υποκρισίας και απαντάει και με ψέματα, εκτός όλων των άλλων, τα οποία θα αναδείξουμε στη συνέχεια. Υποκρισία νούμερο ένα. Λέει η κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει το σεβασμό της και δίνει φωνή στους Έλληνες απόδημους. Μιλάτε δηλαδή για σεβασμό εσείς που με τις πολιτικές σας, τόσο τα χρόνια της κρίσης, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, διώξατε αυτόν τον κόσμο, αλλά και παλιότερα οι πολιτικοί σας πρόγονοι, τότε που θυμόμαστε όλοι η μετανάστευση ήταν ευλογία δια τον τόπο, αυτά λέγανε οι πολιτικοί σας πρόγονοι, και μιλάτε για σεβασμό εσείς στους απόδημους που με την πολιτική σας διευρύνατε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό. Σε μια σειρά ζητήματα. Να μιλήσουμε για την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό, με τα ελληνικά σχολεία να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Να μιλήσουμε για τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που φυτοζωούν. Να μιλήσουμε για τη συρρήκνωση των προξενικών αρχών και των πρεσβειών σε προσωπικό, υπαλλήλους κτλ. Που δεν επιτρέπει σε μια σειρά κρίσιμα ζητήματα να διεκπαιρεώσουν απλές πράξεις οι Έλληνες μετανάστες, οι Έλληνες απόδημοι στο εξωτερικό. Να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι δικό σας δημιούργημα. Είναι δικό σας δημιούργημα αυτά τα προβλήματα. Και το ότι έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι και τα προβλήματα τα οποία τους συσσωρεύσατε όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή επίσης δεν είναι σωστό ότι οι Έλληνες απόδημοι δεν έχουν φωνή, είχαν και έχουν φωνή. Έχουν συλλόγους, έχουν κοινότητες, έχουν ομοσπονδίες, έχουν επιτροπές και ενώσεις γονέων και κηδεμόνων σε μια σειρά περιοχές. Αυτά τα προβλήματα, αυτοί οι άνθρωποι, τα φωνάζουν εδώ και χρόνια, με τη φωνή που έχουν. Όμως, φωνάζουν ισότα μη ακουόντων, γιατί εσείς αυτούς τους ανθρώπους, στην πραγματικότητα, τους αντιμετωπίζετε μόνο ως κουκιά. Και πέραν τούτου ουδέν. Υποκρισία νούμερο 2. Και πιο σημαντική. Λέει η κυβέρνηση ότι η διευκόλυνση αφορά μόνο όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Τι δεν λέει όμως η κυβέρνηση? Ότι σύμφωνα με το δίκαιο του αίματος που ισχύει στη χώρα μας για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας, ο Έλληνας υπήκοος προσδιορίζεται από τα γονίδια του. Αυτοί οι εγγεγραμμένοι μπορούν να διευρυνθούν σε απροσδιόριστο αριθμό. Αυτή τη στιγμή οι εγγεγραμμένοι, όπως διαβάζουμε και όπως λέτε, είναι γύρω στους 800.000. Όμως, με το υφιστάμενο δίκαιο της ηθαγένειας που υπάρχει στη χώρα μας και το δίκαιο του αίματος, αυτός ο αριθμός των εγγεγραμμένων μπορεί να πάει 2 εκατομμύρια, μπορεί να πάρει 3 εκατομμύρια και κανείς δεν ξέρει σε τι αριθμό μπορεί να φτάσει. Δεν λέτε δηλαδή ότι με τα όσα έχετε αναρτημένα στο ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών, κάποιος με πρόγονο που ήταν ομογενής ή με πρόγονο που είχε την ελληνική ηθαγένεια μπορεί οποτεδήποτε να κάνει αίτηση για να γίνει Έλληνας πολίτης και άρα αυτόματα να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, και αυτό είναι ελληνική πρωτοτυπία. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτή αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί να περιμένει έναν χρόνο. Ακόμη δηλαδή και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα μπορεί να ψηφίσει επειδή είναι ελληνικής καταγωγής. Έτσι λοιπόν
ανοίγει ένας επικίνδυνος δρόμος, διευρύνεται ανυπολόγιστα το εκλογικό σώμα και διαμορφώνονται προϋποθέσεις για καταλυτική αλλίωσή του και για ανοιχτή επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι αβάσιμος αυτός ο κίνδυνος τον οποίον διατυπώνουμε? Κύριε Υπουργέ, είναι αβάσιμος? Φυσικά και δεν είναι αβάσιμος. Και δεν είναι αβάσιμος γιατί όχι μόνο είναι δυνητικά με βάση τον νόμο υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος, αλλά αποκαλύπτεται και από τις προθέσεις σας. Γιατί δεν βάζετε ένα όριο? Γιατί δεν βάζετε ένα όριο? Γιατί δεν λέτε ότι η απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας και άρα η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους θα πρέπει να προηγείται χρονικά πριν κάποιος ή κάποια φύγει από τη χώρα? Να μπει και ένα όριο. Για να μην έχουμε δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστες χωρίς καμία επαφή με την ελληνική πραγματικότητα να εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους. Γιατί δεν βάζετε ένα τέτοιο όριο? Να έχει γίνει απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας και της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους πριν ο άλλος φύγει από τη χώρα. Φυσικά και δεν το κάνετε. Και δεν το κάνετε γιατί έχετε άλλου είδους επιδιώξεις και άλλου είδους προθέσεις. Υποκρισία νούμερο 3. Η κυβέρνηση λέει ότι παίρνει μέτρα διευκόλυνσης γιατί καθίσταται δυσχερής η συμμετοχή στις εκλογές για ένα μεγάλο μέρος των εκλογέων. Και μιλάμε για την ίδια ακριβώς κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες δεν είχαν διαφορετική στάση στο ζήτημα αυτό, η οποία αρνήθηκε πεισματικά τα επανειλημμένα αιτήματα και του ΚΚΕ και άλλων κομμάτων, δεν λέμε ότι ήμασταν μόνο εμείς, στο να υπάρχουν μέτρα για ψηφοφόρους που τις ημέρες των εκλογών εργάζονταν σε νησιά, που έπρεπε να καταβάλουν τεράστια ποσά ετεροδημότες για να πάνε να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους, στον τόπο που είναι γεγραμμένοι. Όλα αυτά τα αρνηθήκατε, αυτή του τύπου τη διευκόλυνση. Γιατί λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά? Γιατί διευκόλυνση για τους απόδημους, ακόμη και εκείνους που δεν έχουν κανένα δεσμό με τη χώρα, και όχι διευκόλυνση για τους Έλληνες πολίτες που εργάζονται εδώ και που μπορεί την ημέρα των εκλογών να εργάζονταν σε κάποιο νησί? Γιατί ξαναγυρνάμε στο ίδιο. Αντιμετωπίζετε αυτόν τον κόσμο εκλογικά στενά ως κουκιά. Τους μεν τους θέλουμε, τους δε δεν τους θέλουμε και τους αποκλείουμε. Απέναντι λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην άθλια υποκρισία και στα πολιτικά παιχνίδια της κυβέρνησης σε βάρος των αποδήμων, βρίσκεται η καθαρή, σταθερή και συνεπής θέση του ΚΚΕ, που είναι θέση αρχών. Και είναι θέση αρχών παίρνοντας υπόψη και το εξής. Στις τελευταίες εκλογές, το ποσοστό του ΚΚΕ στους απόδημους, σε αυτούς που ψηφίσανε, ήταν περίπου το διπλάσιο όσων των ψήφων που πήραμε εντός της επικράτειας. Να η θέση, συνεπής θέση, η καθαρή θέση και η θέση αρχών απέναντι στα πολιτικά σας παιχνίδια και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Μία θέση που θέτει συγκεκριμένα κριτήρια διευκόλυνσης για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τον τόπο κατοικίας σε όλους εκείνους τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στο εξωτερικό, που διατηρούν όμως υπαρκτούς κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη χώρα και έχουν τα τελευταία χρόνια έναν ελάχιστο χρόνο παρουσίαση σε αυτήν. Πρόκειται για κριτήρια που διευκολύνουν όλους και όλες εκείνες που οι συνθήκες ζωής τους, και αυτό είναι που επιδιώκουμε και αυτό θα έπρεπε να επιδιώκουμε, προσομοιάζουν με αυτές των υπολείπων Ελλήνων πολιτών. Λέτε ότι τα κριτήρια αυτά απέτυχαν γιατί οδήγησαν στο να ψηφίσει ένα μικρό μέρος μόνο κτλ. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Τα κριτήρια αυτά και οι προϋποθέσεις που έθετε ο προηγούμενος νόμος υπονομεύτηκαν από την ίδια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου του 2019, με αφορμή τότε, για όσους ήμασταν και τα θυμόμαστε, κάποιες δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη του ΣΥΡΙΖΑ, φέρατε ένα νόμο δημιουργώντας την εντύπωση ότι υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια και κόφτες, ενώ για ένα πολύ μεγάλο μέρος των αποδήμων και ιδιαίτερα για τη γενιά του brain drain, ιδιαίτερα δηλαδή για τη γενιά η οποία έφυγε τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, η ένταξη στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού ήταν σχεδόν αυτόματη, χωρίς καμία διατύπωση. Και όμως, με το κλίμα που δημιουργήσατε,
περί προϋποθέσεων, εμποδίων, κοφτών κτλ. Κτλ. Εσείς οι ίδιοι υπονομεύσατε την όλη αυτή τη διαδικασία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους. Τέλος, και το πιο σημαντικό, είναι ότι τα κριτήρια αυτά που θέτατε... Γιώκας, στα 15 λεπτά ολοκληρώστε. Τελειώνω πολύ σύντομα, σε 2 λεπτά τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τέλος, και το πιο σημαντικό, είναι ότι τα κριτήρια αυτά που θέσαμε, ανεξάρτητα από βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, ισχύουν σε όλες σχεδόν τις χώρες. Ειδικά σε εκείνες που έχουν μεγάλο αριθμό αποδήμων. Η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, θέτει τέτοια κριτήρια για τη συμμετοχή στις εκλογές των αποδήμων. Μάλιστα, η πρόταση που καταθέσαμε στην προηγούμενη Βουλή και που εν πωλής έγινε δεκτή, πήρε ως παράδειγμα το γερμανικό μοντέλο και το μοντέλο που ισχύει σε άλλες χώρες. Υπάρχουν χώρες όπως είναι η Ιρλανδία και το Ισραήλ, οι οποίες δεν έχουν κανένα, δεν δίνουν καμία δυνατότητα για ψήφο στους δικούς τους απόδημους, και είναι λογικό. Αν συνυπολογίσει κανείς τον αριθμό των Ιρλανδών και των αποδήμων από το Ισραήλ. Στην Αυστραλία, η ψήφος τους εκτός επικρατείας επιτρέπεται εφόσον απουσιάζουν από τη χώρα μέχρι 6 χρόνια. Μετά την εξαετία διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους. Αυτή την πρακτική τη διεθνή, η οποία έχει επιβεβαιωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή την πρακτική, κυρία Υπουργέ, την πήρατε υπόψη σας. Τις συναφείς πρακτικές. Γιατί εδώ έχετε καταθέσει μία αντιλογική έκθεση που υπάρχει ένα ερώτημα και ένα κουτάκι. Λέει συναφείς πρακτικές. Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές, λέει το ερώτημα. Και στο κουτάκι απαντάτε ναι. Και αν δείτε από κάτω, δεν λέτε τίποτα. Δεν έχετε πάρει υπόψη σας καμία συναφή πρακτική. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα στην αιτιολογική έκθεση. Ότι έχετε πάρει υπόψη σας συναφείς πρακτικές και από κάτω λέτε το ακριβώς ανάποδο. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα που θα πρέπει να εξηγήσετε. Και όχι να απαντάτε με κορώνες, ψέματα, υπεκφυγές και ούτω καθεξής. Είχα κι άλλα να πω, κύριε Πρόεδρε, επειδή τελειώνει ο χρόνος. Τελειώνω με το εξής. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς θα καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κατά τη γνώμη μας, ανοίγει πολύ σοβαρά ζητήματα, ακόμη και ζητήματα κυριαρχίας, και δεν είναι τυχαίο ότι μια σειρά χώρες έχουν αποκλείσει ή έχουν βάλει κριτήρια για τη συμμετοχή των αποδήμων, γιατί διαβλέπουν αυτόν τον κίνδυνο. Και θα περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από το Πασόκ που εδώ είπε πολλά για να πει στο τέλος ότι συμφωνεί, και την πλέψη ελευθερίας που ήταν και ο προπομπός κιόλας αυτής της υπόθεσης, θα περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια άλλα κόμματα θα βάλουν πλάτη στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.